Το πρωί της Δευτέρας, στον εξωτερικό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, βρισκόταν η κινητή μονάδα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στη Αγένειο για δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών ήταν μεγάλη έως και το μεσημέρι, αποδεικνύοντας πως η πρόληψη αποτελεί προτεραιότητα για τον γυναικείο πληθυσμό. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά από πρόσκλησή μας, έρχεται η κινητή μονάδα του Θεαγενείου στην πόλη μας για δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Θέλω λίγο να μας πείτε τι είναι αυτό ουσιαστικά που γίνεται σήμερα. Δήλωσαν γυναίκες συμμετοχή. Υπήρξε αρκετή συμμετοχή από τις γυναίκες για να κάνουν μια δωρεάν εξέταση μαστού? Ναι, είχαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα και δυστυχώς δεν μπορούν να εξεταστούν όλες οι γυναίκες. Κάποιες φύγαν απογοητευμένες. Η δράση μας αυτή σκοπό έχει να καταλάβουν όλες οι γυναίκες τη σημαντικότητα της πρόληψης για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να εξεταστούν 103 γυναίκες που έχω αυτή τη στιγμή στη λίστα. Και μακάρι να μπορούσαμε να περάσουν όλες οι κυρίες να εξεταστούν δωρεάν. Αλλά αυτό είναι αδύνατο. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια λίγο και τι ουσιαστικά σημαίνει η πρόληψη και αν οι γυναίκες είναι ενημερωμένες στο τι πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις πριν του συμβεί οτιδήποτε. Επειδή υπάρχουν πολλοί σύλλογοι καρκινοπαθών γυναικών με καρκίνο του μαστού σε όλες τις πόλεις και νομίζω ότι φροντίζουν και κάνουν πολύ καλή δουλειά, όλες οι γυναίκες είναι ευαισθητοποιημένες στην πρόληψη. Πολλές φορές αμελούμε να κάνουμε τον έλεγχο, γι' αυτό κάθε χρόνο, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, προσπαθούμε να τους το θυμίζουμε. Είναι για δεύτερη χρονιά φέτος αυτή η πρωτοβουλία που παίρνετε. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές με μεγαλύτερη ουσιαστικά συμμετοχή και από την κινητή μονάδα που είναι εδώ σήμερα, αλλά και φαντάζομαι και κάποιες άλλες ημέρες. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω εκτός από τη διοικήτρια της κινητής μονάδας του Θεαγενείου, την κυρία Λιάννα Ξουρή, και τα μέλη μας, γιατί με δικά μας έξοδα έρχεται η κινητή μονάδα εδώ και φιλοξενείται στην πόλη. Και σας είπα ότι η δράση αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε το έργο αυτό που είναι της πολιτείας βασικά, να εξετάζονται γυναίκες στα νοσοκομεία. Θα θέλετε να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές αυτή η δράση που κάνετε? Εφόσον θα απαντούν θετικά στην πρόσκλησή μας, συνεχίσει να απαντά θετικά το Θεαγένειο, φυσικά και θα θέλαμε να το κάνουμε. Όπως προσθέτει ο Διευθυντής του Θεαγένειου και ογκολόγος μαστού Βαγγέλης Πέτροβιτς, τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα του καρκίνου του μαστού και γι' αυτό ενημερώνονται και εξετάζονται προληπτικά όλο και περισσότερες. Ο προληπτικός έλεγχος μαστού στις γυναίκες, είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες, με την κινητή μονάδα του Θεαγενείου που ήρθαμε εδώ στην Ξάνθη, είναι πολύ μεγάλης αξίας, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με μια πρόληψη είτε με ψηλάφιση είτε με μαστογραφία που κάνουμε, αλλά δίνει μια όθηση στις γυναίκες που θα μας ακούσουν δια του ραδιοφώνου είτε με τα διάφορα άλλα προσπέκτους διαφημιστικά κτλ. Θα ζωντανέψουν μέσα τους αυτό, θα δημιουργηθεί ένα κίνητρο για να πάνε να κάνουν και αυτές που δεν θα έρθουν σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ένα ερέθισμα για αυτές τις γυναίκες που δεν θα έρθουν και βέβαια και για αυτές που θα έρθουν να εξεταστούν. Είναι ευαισθητοποιημένες οι γυναίκες στο να κάνουν προληπτικές εξετάσεις για την αποφυγή καρκίνου του μαστού? Οι γυναίκες οι οποίες έχουν κάποιο γνωστό βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό είναι ευαισθητοποιημένες, διότι ο γιατρός της συγγενούς τους ενημέρωσε και τους είπε ότι πρέπει και αυτές να παρακολουθούνται, οπότε αυτές είναι όντως ευαισθητοποιημένες. Οι υπόλοιπες γυναίκες θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένες, αν και τα τελευταία λίγα χρόνια υπάρχει κάποια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Και έρχονται συνεπώς και ψάχνονται. Από τι ηλικία και μετά πρέπει η γυναίκα να κάνει εξετάσεις? Ναι. Από τα 35, θα έλεγα ακόμη και από τα 37 και πάνω, κάθε γυναίκα θα πρέπει να κάνει μια πρώτη μαστογραφία αναφοράς, όπως λέμε,
Και στη συνέχεια βέβαια, εάν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος, θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνει μαστογραφία και βεβαίως πολλές περιπτώσεις και υπερηχόμαστων. Να σημειώσουμε πως ο μήνας Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του στήθους.